Να καλωσορίσω καταρχήν τους εκλεκτούς παρευρισκομένους σήμερα στην επίσημη εκδήλωση για την υπογραφή του πολύ σημαντικού έργου, όχι μόνο για την πόλη των Κρεβενών ή για την περιφερειακή ενότητα Κρεβενών, αλλά συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και σίγουρα και για την ελληνική αστυνομία. Να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίηση που ο κύριος Γενικός είναι ο ίδιος εδώ και να επισημάνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για το σώμα συνολικά. Παρακολουθώ την πορεία σας, κύριε Γενική, και ως βουλευτής παλιότερα, και θα ήθελα έτσι να πω ότι με δικές σας πρωτοβουλίες έχουν αναλυφθεί πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της ελληνικής αστυνομίας και του προσωπικού ιδιαίτερα, όχι μόνο στην δύσκολη καθημερινότητα που καλείστε να ανταποκριθείτε, αλλά και με πρόβλεψη για τα μελλοντικά ως προς τα ασφαλιστικά, εννοώ το εξαιρετικό ταμείο που εσείς έχετε εμπνευστεί και είναι ένα υπόδειγμα για όλη την Ελλάδα, για όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, το επαγγελματικό ασφαλιστικό ταμείο που εσείς ξεκινήσατε και ως βουλευτής το είχα γνωρίσει από κοντά και μάλιστα το διαφημίζω έκτοτε ότι είναι ένα πολύ πετυχημένο μοντέλο για να οργανώσουμε τον ασφαλιστικό τομέα μας, το νέο περιβάλλον πλέον ως Έλληνες πολίτες. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που δείχνετε πάνω απ' όλα για τον ανθρώπινο παράγοντα, που είναι και η πιο κρίσιμη παράμετρος, πολύ περισσότερο στο δικό σας το καθήκον, το λειτουργήμα που επιτελείτε, για να είναι καλά ο Έλληνας αστυνομικός, να είναι καλά ο αστυνομικός στη Δυτική Μακεδονία, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο του. Εγώ θα ήθελα να εκφράσω και την αμέριστη ικανοποίησή μου για την άριστη συνεργασία που έχω με τους εδώ εκπροσώπους του σώματος, με την περιφερειακή διοίκηση, με όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις και με τον προκάτοχο και αγαπητό φιλοδότο Παναγιώτη κατά το παρελθόν. Είναι αυτό το πνεύμα μεταφέρω όλων των Δυτικών Μακεδόνων προς τους Έλληνες αστυνομικούς που υπηρετούν εδώ στη Δυτική Μακεδονία και τους επικεφαλείς που όλα αυτά τα χρόνια είχαν την ευθύνη για την διοίκηση. Και άλλωστε απόρρια όλων αυτών των συντονισμένων ενεργειών, των σχεδιασμένων σωστά, είναι αυτό που είπατε, η χαμηλή εγκληματικότητα, ίσως να είναι και η χαμηλότερη σε όλη την Ελλάδα, που εμείς το χαιρόμαστε και ως πολίτες αλλά και ως διοίκηση. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω το αμέσως ενδιαφέρον διαχρονικά όλων των διοικήσεων της περιφέρειας για τέτοιου είδους έργα και για το συγκεκριμένο και να ευχαριστήσω και γι' αυτό και τον προκατοχό μου και τους σημερινούς που έχουν έρθει πιο κοντά και ο Δήμαρχος και ο Αντιπεριφερειάρχης που παρακολουθούν το έργο αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την πόλη των Κρεβενών που είναι και ουσιαστικό αλλά και συμβολικό. Ουσιαστικό γιατί λύνει προβλήματα πολύ σημαντικά, αλλά και συμβολικό γιατί δηλώνει το αληθινό και έμπραχτο ενδιαφέρον και της ελληνικής αστυνομίας αλλά και γενικότερα της πολιτείας μας για αυτό τον τόπο που έχει κάποια χαρακτηριστικά που θέλουμε να τα ανατρέψουμε. Έχει το χειρότερο δημογραφικό στη χώρα, είναι ο πιο αρακατοικημένος νομός περιφερειακή ενότητα στη χώρα. Και είναι μια πρόκληση για όλους μας να μπορέσουμε αυτό να το αλλάξουμε. Και με τέτοιου είδους παρεμβάσεις τονώνεται και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και η ποιότητα επαγγελματικής λειτουργίας του προσωπικού, αλλά και η αισιοδοξία ότι εδώ γίνονται παρεμβάσεις ουσίας. Οπότε και εγώ εκφράζω τη χαρά μου που θα υπογράψω αυτό το έργο. Ίσως να είναι και το πρώτο σημαντικό έργο που υπογράφηκε. Είναι πολύ τιμητικό για μένα και είμαι σίγουρος ότι βάζοντας τέτοιους στόχους για ποιοτικά έργα και παρεμβάσεις μπορούμε να φέρουμε ένα πολύ ουσιαστικό αποτέλεσμα στη Δυτική Μακεδονία που μπαίνει και σε μια νέα τροχιά τώρα στο πλαίσιο και της απολιγνητοποίησης. Θα είναι η περιφέρεια που θα είναι στο επίπεδο των εξελίξεων των αναπτυξιακών όπως εμείς αγωνιζόμαστε πλέον να διαμορφώσουμε, όχι μόνο σε πανελλήνιο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα θα μας δίνεται δυνατότητα και από τέτοιου είδους υποδομές να προβάλλουμε πανευρωπαϊκά την περιφέρειά μας με έργα, στολίδια, κοσμήματα
που θα μας εκπροσωπούν επάξια. Και πάλι συγχαρητήρια για όλες τις πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει και εύχομαι αυτό να μεγαλώσει έτσι περαιτέρω και με το περιεχόμενο της σχολής που θα θέλαμε εδώ να κάποια στιγμή να σε μόνη βάση να τη φιλοξενήσουμε. Και πάλι ευχαριστώ.